Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πάμε να δούμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι από την Κύπρο μας ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ο κύριος Ανδρέας Κετής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε κύριε Κετή για άλλη μια φορά. Και στο στούντιο, ο καλός φίλος, συνεργάτης της εκπομπής, διευθυντής του kpanews.gr, Γιάννης Κουτσομίτης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Άννα. Και στην πρώτη σύνδεση του Skype, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και στην άλλη σύνδεση Skype, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Κύριε Ιφαντή, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από την Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέες ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμών. Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στα επόμενα 5 χρόνια, κύριε Κετή? Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες, σίγουρα, μάλλον θα αρχίσω λίγο διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μαθημένη στα δύσκολα. Περνάμε από μια κρίση σε μια άλλη. Τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε, θεωρώ επιτυχώς ή με επάρκεια, υπερβεί αρκετές από τις προκλήσεις, είτε αυτή λεγόταν η κρίση της πανδημίας, είτε το μεταναστευτικό, είτε τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά ζητήματα. Η μεγάλη πρόκληση των επομένων ετών, πιστεύω, είναι να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά εμπορικά ζητήματα, κυρίως με την Κίνα, αλλά και μεγάλη πρόκληση που αφορά στα ζητήματα της στρατηγικής αυτονομίας, κυρίως στα ζητήματα της άμυνας, συνεχιζόμενου του πολέμου στην Ουκρανία, πολύ πιθανόν να έχουμε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι διεθνείς προκλήσεις, αυτό το έντονα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που θέτει ακριβώς αυτό το καινούριο πλαίσιο, δημιουργεί την ανάγκη η Ευρώπη πραγματικά να σταθεί στο ύψος της, να παραμείνει ενωμένη, τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα. Έχουμε μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου ένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει κινηθεί προς τα άκρα, κυρίως της άκρας δεξιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και η πρώτη συνέπεια είναι ακριβώς ένα πιο έντονο, μια πιο έντονη αμφισβήτηση των κοινών πολιτικών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούγονται πιο δυνατά δηλαδή οι φωνές είτε των λαϊκιστών είτε των ακραίων εθνικιστών που θέλουν λιγότερη Ευρώπη, που θέλουν επανεθνικοποίηση κοινών πολιτικών. Κάποιες δε από αυτές τις φωνές είναι και πιο κοντά στις επιδιώξεις του Ρώσου Προέδρου. Δεν είναι κακό να το αρνηθούμε αυτό. Υπάρχουν και τέτοιες φωνές δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά την ίδια ώρα η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία, έτσι όπως αποδείχθηκε σήμερα και τις προηγούμενες μέρες με την εκλογή της, την επανεκλογή της Προέδρου μας, της Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και τη σημερινή, την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, νομίζω ότι ασφαλίζουν ότι έχουμε μια συνεκτική φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια που θα πρέπει να επιταχυνθεί και να ενδυναμωθεί τα επόμενα 5 χρόνια. Ωραία. Γιάννη, λόγο σε σένα. Ναι, πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μεγάλες οι προκλήσεις, αλλά είναι και μεγάλες οι ευκαιρίες. Διότι σε ένα μεγάλο βαθμό, θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κετή, υπάρχει μία, θα έλεγα, ένα consensus, υπάρχει μία σύμπνοια απόψεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάμεσα στα δημοκρατικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι ηγεσίες των κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος επιτίθεται στην ευρωπαϊκή κυριαρχία, που είναι η Ρωσία. Όπως έγινε και ένα πολύ ωραίο ψήφισμα χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεπιβεβαίωσε τη στήριξή του, την αμέριστη στήριξή του στην Ουκρανία απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να έχουμε πολλή επιμονή και πολλή υπομονή. Διότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εύκολα. Έχουμε έναν πάρα πολύ σκληρό αντίπαλο απέναντι και πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρή ενότητα
απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία να πούμε σταματάμε τώρα, καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και βρίσκουμε μια λύση, διότι οι απαιτήσεις που έχει η Ρωσία δεν σταματούν στη διχοτόμηση της Ουκρανίας ή στον ακροτηριασμό της Ουκρανίας. Απαιτούν ουσιαστικά την εξουδετερώση, την ουδετεροποίηση ενός μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, κυρίως στο ανατολικό άκρο. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και τους χαμένους που προκύπτουν αναγκαστικά από την Πράσινη Συμφωνία. Που είναι σε ένα βαθμό οι Ευρωπαίοι αγρότες, που είναι οι κάτοικοι περιοχών που έχουν μια μεγαλύτερη εξάρτηση σε παλαιές τεχνολογίες και έχουμε και τους κατοίκους των επαρχιών. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το γεφυρώσουμε για να μην αντιμετωπίσουμε ένα χάσμα μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενώ θέλουμε να πετύχουμε την Πράσινη Συμφωνία. Και το τρίτο, αλλά πολύ σημαντικό επίσης, είναι πώς θα κάνουμε την Ευρώπη ανταγωνιστική στο διεθνή παράγοντα, στο διεθνή καταμερισμό παραγωγής και εργασίας. Πρέπει να κόψουμε την γραφειοκρατία, πρέπει να μεγαλώσουμε την ενιαία αγορά και να την κάνουμε εντελώς ενιαία και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών αγορών, σε επίπεδο υπηρεσιών, ώστε να μπορούμε όλοι οι Ευρωπαίοι να απολαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτές οι βασικές προτεραιότητες νομίζω τις εξέφρασε με την πολύ μεστή και ουσιαστική ομιλία της και η κυρία Φοντερ Λάιεν σήμερα το πρωί. Είμαι σχετικά αισιόδοξος. Βλέπω ότι έχουν αντιληφθεί πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα και στις Βρυξέλλες πόσο κρίσιμες είναι οι περιστάσεις και δεν σηκώνουν μικροπολιτική και παιχνίδια με τους θεσμούς. Το ότι δεν είχαμε πολλές διαρροές στην ψηφοφορία της κυρίας Φοντερ Λάιεν δείχνει ότι υπάρχει υψηλό αίσθημα ευθύνης και στους Ευρωπαίους βουλευτές. Ωραία. Κύριε Ιφαντή, ο λόγος εσάς. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά, παρά μόνο να κωδικοποιήσω, αν θέλετε, αυτά τα οποία πολύ σωστά και με τα οποία συμφωνώ μέχρι κεραίας που προηγήθηκαν. Η Ένωση βρίσκεται σε μια οριακή στιγμή. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια οριακή στιγμή υπό την έννοια ότι είμαστε σε μια εποχή ταυτόχρονα μετάβασης σε πάρα πολλά πεδία, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Έτσι, και την ίδια στιγμή είμαστε και σε μια εποχή όχι των άκρων, αλλά εν πάση περιπτώσει μια εποχή που ενισχύονται τα άκρα και μειώνεται σε κάποιο βαθμό, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αυτό το οποίο παρήγαγε την μεγάλη ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική συνένεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η μεσαία τάξη, η κοσμοπολίτικη μεταπολεμική μεσαία τάξη. Λοιπόν, όλα αυτά καλείται να τα αντιμετωπίσει μια ένωση, η οποία, όπως θα πω ένα κλισέ πάλι, έχει πέσει θύμα της επιτυχίας της. Ταυτόχρονα έχει γίνει πολύ περισσότερο τεχνοκρατική από ό,τι μας αρέσει, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί το πλέγμα των κοινών πολιτικών, το περίφημο κοινοτικό και εκτιμένο, δεν είναι αυτό που ήταν στη δεκαετία του 70, αλλά εκτείνεται σχεδόν σε κάθε πτυχή, σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Λοιπόν, άρα οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ευτυχώς οι ευρωεκλογές έδωσαν μια συμπαγή πλειοψηφία ευρωπαϊκού προσανατολισμού πολιτικών δυνάμεων που ξέρουν ποιο είναι το διακύβευμα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε απέναντί μας μια αυξανόμενη ακροδεξιά, ακροαριστερά, λαϊκιστική, δημαγωγική, αντιευρωπαϊκή, η οποία υπονομεύει πολλές βασικές πολιτικές επιλογές που άλλοτε θα θεωρούνταν αυτονόητες, και την ίδια στιγμή έχουμε τη Ρωσία, συμφωνώ, μεγάλος κίνδυνος, η μεγάλη απειλή. Γιάννης ο Κουκτομίτης το έθεσε με έξοχο τρόπο. Κοιτάξτε, η Ρωσία διεκδικεί να έχει βέτο όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτός είναι ο απότερος στόχος του καθεστώτος Πούτιν. Και ταυτόχρονα, δυστυχώς, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται σε ένα πολιτικό, κοινωνικό λίμπο, αν θέλετε. Δηλαδή,
Είναι η αβεβαιότητα που εκπέμπεται από την Ουάσιγκτον είναι τεράστια και είναι άκρος υπονομευτική του ευρωατλαντικού κεκτημένου. Ωραία. Κύριε Πιστόλα, ο λόγος εσάς. Ναι, νομίζω θα τα πήγαινε σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το μακροπρόθεσμο, αυτό που αφορά το μέλλον και εκεί μπορούμε να βρούμε την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και όχι απλά να βγάζουμε regulations για αυτήν, το πώς θα μπούμε μέσα στο τρένο να το οδηγήσουμε, αν μπορούμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αυτονομία, ειδικά με όσα θα γίνουν. Προφανώς πιστεύω πως θα εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, θα είναι πρόεδρος τον Νοέμβριο, θα εκλεγεί. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να έχουμε στην άμυνά μας, θα πρέπει να το δούμε, αλλά είναι και αυτά που αφορούν το τώρα. Είναι το μεταναστευτικό, που δεν είναι λύση να δίνουν οι πλούσιες χώρες 20.000 το κεφάλι για να γίνουν ονότος αποθήκες ελαφρομεταναστών. Είναι η εγκληματικότητα. Είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής που βλέπει ο κόσμος και το βασικότερο όλων είναι να γυρίσουν το πρόσωπό τους οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προς τον κόσμο και όχι την πλάτη τους. Γιατί αυτό βλέπει, ειδικά ο κόσμος της Υπαίδρου, ότι έχουν κάνει. Και αν δεν γίνει αυτό, εγώ δεν συμφωνώ ότι όσοι ανεβαίνουν είναι ακραίοι, ανεβαίνουν αντισυμβατικοί. Ανεβαίνουν και ακραίοι προφανώς, αλλά οι περισσότεροι που ανεβαίνουν αντισυμβατικά κόμματα. Τι θέλουν αυτά τα κόμματα και τι θέλουν οι πολίτες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα. Θέλουν ασφάλεια. Ζητάνε κάτι το οποίο η Ευρώπη δεν τους το έχει δώσει. Θα το καταφέρει να τους το δώσει ή θα συνεχίζουν αντισυμβατικοί να ανεβαίνουν. Γιατί αν συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το 29 δεν θα βρούνε την πλειοψηφία η οποία απαιτείται και θα πρέπει να κάνουν παιχνίδι με αυτούς. Ωραία. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Κετή? Ναι, νομίζω είναι σημαντικό να σχολιάσουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, η τελευταία παρέμβαση του κύριου Πιστόλα σε ό,τι αφορά τους αντισυμβατικούς. Ναι, ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχουν αδυναμίες. Η ίδια η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν σήμερα, κλείνοντας το μάτι, εγώ θα έλεγα, προς την κέντρο αριστερά ή σε πιο κοινωνικά ζητήματα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ένταση στο ζήτημα του στεγαστικού. Παραδέχτηκε ότι οι νέοι μας και οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα, είναι και τα ζητήματα της ενεργειακής φτώχειας και γενικότερα των πληθωριστικών πιέσεων. Αλλά σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα της στέγασης, εκεί παραδέχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ένα πρόβλημα. Και ενώ κάποιες φωνές, κυρίως στη δικιά της πολιτική ομάδα, ζητούσαν επίμονα να μην περιληφθεί αυτό το ζήτημα στην ατζέντα της επόμενης επιτροπής. Η στέγαση θεωρείται ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, είναι κυρίως εθνική αρμοδιότητα, αλλά άρα το κάθε κράτος μέλος, η κάθε εθνική κυβέρνηση να δει τα του οίκου της και να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται. Εν τούτης, θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν απόλυτα η τοποθέτηση της Προέδρου Φόντερ Λάιεν σήμερα. Θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα από τη στιγμή που απασχολεί τους Ευρωπαίους πολίτες είναι την ίδια ώρα και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Και είναι πολύ σημαντική εξαγγελία ότι θα διορίσει ένα μέλος του κολεγίου της Επιτροπής, ένα επίτροπο δηλαδή, με αρμοδιότητα ακριβώς τη στέγαση των πολιτών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω μπαίνουμε στα βαθιά των κοινωνικών ζητημάτων. Είχαμε την περασμένη πενταετία μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη κοινωνικών δικαιωμάτων. Νομίζω θα μπούμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα όπως είναι αυτό της στέγασης, όπως αυτό είναι της στήριξης της νέας γενιάς στο να αποκτήσουν τη δικιά τους στέγη. Και θέλω να πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που ανέφερε σήμερα η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν. Θεωρώ ότι πολύ σημαντική την εξαγγελία για τον Επίτροπο για τη Μεσόγειο. Είναι κάτι νομίζω που συμφέρει απόλυτα τις χώρες του Νότου. Ένας επίτροπος ο οποίος θα έχει στο χαρτοφυλάκιο του ευρείες αρμοδιότητες από τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων που προέρχονται κυρίως από τη νότια πλευρά της Μεσογείου πηγαίνοντας προς την Ευρώπη, αλλά και ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης, εμπορικών σχέσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα που θα λέγαμε, έτσι χρησιμοποιώντας λίγο τη παλαιά διπλωματική μου ιδιότητα, τα θέματα της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, με κάποιον τρόπο θα αναβιώσουν, θα εξυγχρονιστούν και θα περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου για τη Μεσόγειο. Εγώ να πω κάτι εκτός της δικής μου ιδιότητας ως υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χαρτοφυλάκι που θα τέριαζε απόλυτα στην Κύπρο. Αυτό ως ένα κατεξοχή ναι. Μεσογειακό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζοντας την περιοχή. Δηλαδή, θεωρώ πραγματικά αδιανόητο να δοθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο σε κάποιο βόρειο επίτροπο ή από κάποια βόρεια χώρα. Πρέπει να είναι Μεσόγειος. Ναι. Άρα, είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών, νομίζω και για τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αν το επιθυμεί. Νομίζω το επιθυμεί
να επιδιώξει αυτό το χαρτοφυλάκιο για την Κύπρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να υπάρξει σε λίγους μήνες μια πολιτική αλλαγή που πιθανότατα θα προκαλέσει μια νέα στάδια στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Ευρώπη για αυτό το πιθανό ενδεχόμενο? Κύριε Πιστόλα, ο λόγος εσάς. Ναι, νομίζω ότι μέσα από την κρίση ενδεχομένως που τα φέρει, γιατί η Ευρώπη έχει πατήσει πολύ υπέρ των δημοκρατικών όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Αμερική, νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Θα δοθεί μια ευκαιρία να γίνουμε, αν θέλετε, να αποκτήσουμε αυτονομία, ειδικά στην άμυνα. Διότι θα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ, κατά πάσα πιθανότητα, αν έχει απέναντί του τον κύριο Biden, τον οποίο δεν τον πολύ νοιάζουν, και το λένε και ο Βάνς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, το λέει ότι δεν τον νοιάζουν. Η Ουκρανία δεν τον νοιάζει τόσο πολύ η άμυνα της Ευρώπης, άρα τον νοιάζει περισσότερο η σχέση με την Κίνα και το τι θα γίνει στην Ινδική θάλασσα. Άρα αυτό που θα πρέπει η Ευρώπη να ξεκινήσει και να κάνει τρέχοντας είναι να αποκτήσει αυτονομία όσον αφορά την άμυνα. Ξέρω ότι δεν γίνεται σε λίγα χρόνια, αλλά θα πρέπει αυτό να μπει σε μία τροχιά, ούτως ώστε κάποια στιγμή εμείς να πατήσουμε στα πόδια μας. Γιατί αν πατήσεις στα πόδια σου στην άμυνα, τότε θα μπορείς να λογίζεσαι ως σοβαρός παίκτης. Όταν για την άμυνά σου έχεις ακουμπάς σε κάποιον άλλον, τότε δεν παίζεις ίσως προς ίσω, σε κοιτάει από πάνω προς τα κάτω. Κύριε Κιτή, ο λόγος εσάς. Ναι, συμφωνώ ότι είναι όντως μια μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια αλλαγή της διοίκησης στις ΗΠΑ, να επανέλθει η διοίκηση Τραμπ. Γνωρίζουμε, υπάρχει και ένα αμερικάνικο ρητό που λέει «Better the devil you know than the devil you don't know». Σοφό. Έχουμε ξαναζήσει την περίοδο της διοίκησης Τραμπ. Αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πολλά σε σχέση με το Ουκρανικό, το συνεχιζόμενο πόλεμο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα εξήγησε πολύ καλά ο Γιάννης τα διακυβεύματα. Είναι όντως μια ευκαιρία και συμφωνώ σε αυτό με αυτά που δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πιστόλας. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ενηλικιωθεί. Το συζητάμε πολύ καιρό. Χρειάζονταν να γίνει μεγάλη προεργασία, ειδικά στα ζητήματα της άμυνας. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ και τον Brexit ενδεχομένως να υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία που υποβοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα απαραίτητα βήματα τα περασμένα 3-4 χρόνια σε σχέση με την στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας. Χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Σήμερα η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ακριβώς ότι θα δώσει έμφαση στα ζητήματα της οικοδόμησης μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης άμυνας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν με ρωτούσατε πριν 10 χρόνια κατά πόσο σήμερα θα μπορούσαμε να συζητούμε για το ρεαλιστικό ενδεχόμενο της οικοδόμησης μιας ενιαίας ένωσης άμυνας, θα σας έλεγα ότι αυτό μάλλον βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας. Όμως έχουμε προχωρήσει. Επαναλαμβάνω, το Brexit ήταν ένα ορόσημο που βοήθησε εξελικτικά την κατάσταση. Η ενδεχόμενη εκλογή του Donald Trump στην Προεδρία των ΗΠΑ θα δώσει περαιτέρω όθηση σε όλες αυτές τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που βλέπουν ακριβώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι τόσο πρόθυμες ή δεν θα είναι καθόλου πρόθυμες να συνεχίσουν να στηρίζουν την άμυνα της Ευρώπης. Άρα είναι σημαντικό να ξοδέψουμε περισσότερο. Ήταν πολύ σαφής η Φόντερ Λάιεν σήμερα. Θα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, να ξοδέψουμε με πιο έξυπνο τρόπο στα συστήματα τα οπλικά. Έκανε και αναφορά, θέτοντας ως παράδειγμα, στην πρόταση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας σε σχέση με την οικοδόμηση μιας αεράμινας, air shield, για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές τα κράτη-μέλη από πυραυλική επίθεση. Νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η εξέλιξη, σε συνεργασία φυσικά τόνισε με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Πρέπει να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψη, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι μια αλλαγή στη διοίκηση των ΗΠΑ μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τις εξελίξεις στην Ευρώπη, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι. Πιστεύω ότι αν γίνει τελικά αυτό που ενδεχομένως διαφαίνεται, μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι η ενδεχόμενη μείωση ή και εντελώς διακοπή της αμερικανικής αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο ενδεχομένως
να οδηγήσει και σε μια πάρα πολύ δύσκολη, θα έλεγα, στρατηγική θέση της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία. Εκεί η Ευρώπη θα έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Θα μπορέσει να καλύψει το κενό που ενδεχομένως θα αφήσει η Αμερική στην αμυντική κάλυψη Ουκρανίας. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στο πόσο αμυντικά μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Το είδαμε το τελευταίο διάστημα ότι όλες οι υποσχέσεις, ακόμη και για απλή βοήθεια σε οβίδες, δεν καταφέραμε να την υλοποιήσουμε. Από την άλλη, θα συμφωνήσω και εγώ ότι θα είναι ίσως μια ευκαιρία η Ευρώπη να ξυπνήσει από εκείνο το λίθαργο των πολλών δεκαετιών του ψυχρού πολέμου ουσιαστικά και να αντιμετωπίσει με μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα τη δική της ασφάλεια. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα περίπου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απίφθαινε μια ευθεία απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της συνεργασίας που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ. Εάν ομιγέννητο υπάρξει μια επιθετική ενέργεια από τη Χεζμπολάχ κατά της Κύπρου, ποιος είναι ο φορέας που θα υπερασπιστεί την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Οι Τούρκοι που έχουν φιλική και συνεργατική σχέση με τη Χεζμπολάχ? Ποιος? Η Βρετανία που είναι εγκύτρια δύναμη θα μπορέσει να προσφέρει όλη την αμυντική θωράκιση που χρειάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία? Άρα μια ευρωπαϊκή ομπρέλα αεράμινας είναι άμεσα απαιτητή να θεσμοθετηθεί και να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και για τα δικά μας συμφέροντα, τα ελλαδικά, τα κυπριακά στην περιοχή. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι δεν ανησυχώ τόσο πολύ για το εμπορικό κομμάτι με τις ΗΠΑ, γιατί θα σας πω το εξής. Εάν αρχίσει ένας πόλεμος, χαμένοι θα είναι περισσότερο η Αμερική. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια το χρόνο ξοδεύουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να αγοράζουν αμερικανικό αμυντικό υλικό. Έτσι και αναπτύξει η Ευρώπη ξανά μια αμυντική βιομηχανία, τότε χαμένος θα είναι σίγουρα ο αμυντικός βιομηχανικός παράγοντας των ΗΠΑ και εκεί θα υπάρξουν σοβαρές πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ να μην το συνεχίσει. Άρα είναι αυτό που λένε, δοκίμασέ μας, αν θέλεις κύριε Τραμπ, σε αυτή τη διαδικασία και εδώ είμαστε να πατήσουμε ξανά στα πόδια μας. Ωραία. Κύριε Ιφαντή, ο λόγος σε εσάς. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, από την κατακλείδα του Γιάννη. Έτσι, ότι εδώ είμαστε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Έτσι, και αυτό είναι δυστυχώς ζητούμενο. Στον τομέα της άμυνας, δεν μπορώ δυστυχώς να συμμεριστώ την όποια αισιοδοξία των συνδετημόνων μας εδώ στο τραπέζι, αλλά γενικότερα. Πάω πίσω τουλάχιστον 30 χρόνια, την εποχή που συμφωνήθηκε η φόρμουλα του Βερολίνου και μετά τον Berlin Plus και μετά τα battle groups, τα ευρωπαϊκά και ένα σωρό και οι δεσμεύσεις δυνάμεων. Δυστυχώς δεν έχουμε ενηλικιωθεί στρατηγικά. Τα πράγματα σε περίπτωση εκλογής του Donald Trump θα πάνε στην αρχή χειρότερα γενικότερα για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια πριν γίνουν καλύτερα. Εδώ θέλω όμως να πιστεύω ότι θα γίνουν καλύτερα, γιατί πια όταν η στρατηγική αναγκαιότητα είναι υπαρξιακού χαρακτήρα, δεν έχουμε περιθώριο να σφυρίζουμε αδιάφορα. Και θα πω και κάτι, έτσι, ότι τα χρήματα υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, λεφτά υπάρχουν για την ευρωπαϊκή άμυνα, απλώς ψοδεύονται με έναν τελείως ανορθολογικό τρόπο, που σημαίνει βεβαίως ότι χρειάζονται τεράστιες πολιτικές υπερβάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν, έτσι υπάρχει μία στην ουσία αεροπορική βιομηχανία, μία εταιρεία που παράγει διάφορους τύπους αεροσκαφών. Έτσι, στην Ευρώπη, θέλετε να δούμε πόσες είναι? Είναι η Γαλλική, είναι η Γερμανοβρετανική, είναι η Σουηδική, είναι η Ιταλική, είναι η Ισπανική. Λοιπόν, αυτός ο κατακερματισμός εθνικών δίθεν πρωταθλητριών υπονομεύει την οποιαδήποτε απόπειρα έτοιμη να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση η οποία θα προκαλεί τρόμο. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχει η τεχνογνωσία,
Έτσι, η Γερμανία και η Γαλλία και η Βρετανία παράγουν τα πάντα στον τομέα της άμυνας. Δηλαδή, είμαστε ως Ευρώπη απολύτως αυτόνομοι, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Ίσως είμαστε μια γενιά πίσω σε κάποια έξυπνα συστήματα, αλλά και αυτό υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να προωθήσει την έρευνα. Άρα, όλα είναι ζήτημα ενότητας και πολιτικής βούλησης. Δηλαδή, και όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει, κατά την άποψή μου, στην αρχή να παίξει στις. Να αναζητήσει συμμάχους που θα υπονομεύουν την Ευρωπαϊκή Ενότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενότητα. Αντιμετωπίσουμε πρώτα λοιπόν, και δεν ξέρω πώς, τους Ευρωπαϊκούς Βούριους Ήπους και μετά θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ναι, κύριε, και τι. Απλά να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που ανέφερε ο καθηγητής σε σχέση με την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Μα σε αυτό ακριβώς στοχεύει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε, αν είναι δυνατό, ένα τύπο άρματος μάχης, αντί τα 15 που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο 2, και τα πυραυλικά συστήματα και γενικότερα όλη η προσπάθεια για την οικοδόμηση της αυριανής, ελπίζω, κοινής ένωσης άμυνας, βασίζεται ακριβώς πρώτα στο να υπάρχουν οι απαραίτητες δομές της αμυντικής βιομηχανίας, να υπάρξουν οικονομίες κλίμακος, να παράγουμε καλύτερα οπλικά συστήματα, πιο έξυπνα, πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένα και να μπορεί ακριβώς πάνω σε αυτά τα νέα οπλικά συστήματα, τα ενιαία, να δημιουργηθούν οι δομές άμυνας και ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητες αν θέλουμε να μιλούμε τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως τα επόμενα πολλά χρόνια, στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Ναι, Γιάννη. Κώστα μου, μια μικρή μόνο παρέμβαση. Θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι σήμερα ακούσαμε από την κυρία Φοντερ Λάιεν ότι σε κάποιους κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς θα υπάρξει αλλαγή των ευρωπαϊκών δεδομένων ώστε να υπάρχει προτίμηση ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντων, άρα και οπλικών συστημάτων, και όχι να έχουμε τους ανοιχτούς διαγωνισμούς όπως είχαμε στο παρελθόν. Made in Europe, τόνισε η πρόεδρος Φοντερ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, κύριε Ιφαντή. Όχι, συμφωνώ και ειλικρινά ελπίζω αυτή τη φορά να μην μείνουμε στα ευχολόγια. Γιατί θυμάμαι την ίδια συζήτηση κάναμε όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία, το European Defence Agency, με διάφορα προγράμματα πριν από 20 χρόνια. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν περπάτησε όπως θα έπρεπε να έχει περπατήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε χάσει μία 20ετία. Και έχουμε φτάσει τώρα σε μία κατάσταση που να βιαζόμαστε, που έπρεπε αυτά τα πράγματα να έχουν γίνει εχθές. Μακάρι, μακάρι. Να προσθέσω όμως κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Ο κύριος Ιφαντής γνωρίζει πολύ καλά. Τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, να το πω γι' αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται μικρά βήματα και κυρίως εξελίσσεται η συνοχή της, ενδυναμώνεται όταν περνά μέσα από κρίσεις. Είτε αυτή λέγεται οικονομική κρίση, είτε λέγεται κρίση υγείας, πανδημία, είτε σήμερα λέγεται πόλεμο στην Ουκρανία και ενδεχόμενη αλλαγή της κοιτάλης στο Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορούν, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, την ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να επιταχύνονται οι αναγκαίες αλλαγές. Αυτό είναι, θα έλεγα, και το μεγαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αυτή τη τεράστια ικανότητα προσαρμογής στα δεδομένα και μπορεί να κάνει τα πιο τολμηρά βήματα την ώρα που ακριβώς περνά μέσα από κρίσεις. Και θα πρότεινα, τα γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Ιφαντής, να μην μπούμε στην διαδικασία τη θεσμική της απαραίτητης ομοφωνίας. Μήπως χρησιμοποιήσουμε την ενισχυμένη συνεργασία, όπου εκεί δεν θα έχουμε την αγωνία των Δούριων Ήπων, όπως ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Ιφαντής προηγουμένως. Συμφωνώ απολύτως. Να πω 2 καταληκτικές παρατηρήσεις από πλευράς μου. Ναι, ναι. Ότι είναι σε συγκεκριμένους τομείς, στον τομέα δηλαδή της αμυντικής έρευνας ή της έρευνας στην άμυνα και της ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νομίζω ότι η εγκατάλειψη της ομοφωνίας είναι μονόδρομος. Και μία δεύτερη παρατήρηση. Χαίρομαι που ως καθηγητής μετέδωσα την αγάπη. Κύριε Κετή, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά που συμμετείχε στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Και εγώ χαίρετε από την καυτή Αθήνα. Καλό κουράγιο, κύριε Ιφαντή.
Εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολύ όμορφες στο Στρασβούργο και το Στρασβούργο είναι παραμυθένιο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Βεβαίως. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα, και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.